Η κοινή ζωή τους, ο γάμος, ο έρωτας, τα παιδιά τους θα είναι πάντα το σημείο αναφοράς ανάμεσα στο Λάμπη Λιβιεράτο και την Εύη Αδάμ. Περνώντας από τα κύματα της δικής του μοίρας, ο καθένας αποφάσισαν να αφήσουν τις φουρτούνες πίσω τους και να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους. Ο καθένας ξεχωριστά. Σκορπιά ζωή, χαμένα όνειρα και αισθήματα χαμένα. Ο Λάμπης Λιβιεράτος, έχοντας δοκιμαστεί και δοκιμάσει τον εαυτό του, βρίσκει το δρόμο του και φαίνεται να κάνει σταθερά βήματα. Άλλωστε, ο ίδιος μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετώπισε και την απόφασή του να τα παλέψει. Είμαι καλά, το παλεύω, αλήθεια. Είναι δύσκολη αυτή η περίοδος για όλους. Προσπαθώ να δω τα πράγματα με ψυχραιμία για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τα προβλήματα. Προσπαθώ. Θα τα καταφέρω και θα σταθώ στα πόδια μου. Οι φίλοι μου στάθηκαν πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων. Ο τραγουδιστής λύγησε από τα προσωπικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Ξόρκησε το κακό. Με περίσσιο θάρρος είχε μιλήσει για την απόφασή του να νοσηλευτεί για ένα μήνα σε ψυχιατρική κλινική. Ζήτησα μια ιατρική βοήθεια, όπως χιλιάδες κόσμος. Μπήκα στην ψυχιατρική κλινική με συμβουλή του γιατρού μου και δική μου πρωτοβουλία. Από την άλλη, η Εύη Αδάμ, που δημοσιεύματα τη θέλουν να διατηρήσει στενή σχέση με 30χρονο DJ και μουσικό, τραγουδά σε ένα κομμάτι που έγραψε ο Αργεντίνος φίλος της, Ραμίρο Ρομέρο. Τίτλος του τραγουδιού, Now I Know. Αυτό που μάλλον έχει μάθει πλέον το πρώην μοντέλο είναι να ξεπερνά τις δυσκολίες και να χαίρεται τις στιγμές. Η κοινή αγάπη για την ηλεκτρονική μουσική φαίνεται πως έφερε πιο κοντά Ρομέρο και Αδάμ. Χωρίς να δίνουν δικαιώματα για παραπάνω σχόλια, εμφανίζονται διακριτικά σε στέκια των βορείων προαστίων αλλά και μαγαζιά που παίζει μουσική ο 30χρονος. Τόσο ο Λάμπης Λιβιεράτος όσο και η Εύη Αδάμ φαίνεται πως πλέον έχουν κάνει τις επιλογές τους. Με καλοκαιρινές διαθέσεις